σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε χούμους. Θα χρειαστούμε μία κούπα ρεβίθια, ορισμένα. Okay. Το χυμό από ένα φρέσκο λεμόνι. Μία κουταλιά ελαιόλαδο. Ένα με δύο σκόρδα, αναλόγως πόσο σας αρέσει το σκόρδο. Επίσης, αν αφαιρέσετε το κεντρικό, κοτσανάκι που υπάρχει στο κέντρο του σκορδιού μπορεί να βοηθήσει να μην είναι τόσο δυνατό το άρωμα και το σκόρδο. Ταχίνι. Ταχίνι είναι το μυστικό συστατικό για το χούμους. Έτσι, μια κουταλιά, λίγο από αυτό. Επίσης, όταν φτιάχνουμε χούμους, πιστεύω λίγο ζεστό νερό βοηθάει να ανακατευτούν πιο εύκολα μεταξύ τους. Λίγο νεράκι. Τώρα, μπαχαρικά μπορείτε να προσθέσετε ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Και χρησιμοποιώ το ροζ αλάτι Μαλαΐων. Από μπαχαρικά, μου αρέσει να προσθέτω λίγο κουρκουμά και σε αυτό μπορώ να βάλω ό,τι θέλω ο καθένας. Προβάλλω λίγο κουρκουμά και πάλι, αν σας αρέσει, αν όχι, θα προσθέτουμε. Πιπέρι ή cayenne pepper, κοκκινό πίπερο, το οποίο είναι υψηλό σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C, βοηθάει στην πέψη. Οκ, νομίζω ότι τα έχουμε όλα και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το χούμο μας. Και έτσι, 1, 2. Χρειαστούμε λίγο ακόμα μπιζέλα, ρεβίθια. Θα σας βάλω ακόμα. Προσθέσουμε λίγο ακόμα ρεβίθια εδώ. Φρέσκα λαχανικά. Εκεί. Το προσθέτουμε εδώ. Και έτσι τι έχουμε εδώ. Μπορεί να προσθέσετε αγκουράκι, καρότο, σέλερι. Εδώ έχουμε πίτες οδικής αλέσεως, τις οποίες έχουμε ψήσει 8 περίπου λεπτά. Και αυτό είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τα παιδιά όταν δεν θέλετε να τρώνε πατατάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά. Και έχουμε ριζογκοφρέτα και μια γκοφρέτα από καλαμπόκι. Και έτσι, από εδώ παίρνουμε βιταμίνες, φυτικές ίνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν απογευματινό σνακ και είναι μια καλή ιδέα για να τρώνε και τα παιδιά και όλη η οικογένεια. Καλή επιτυχία!